Κάλεσμα απευθύνει ο πρόεδρος του Νομαρχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία Μάκης Κρεμίδας σε όλα τα μέλη του Συλλόγου να προσέλθουν στο ΙΚΑ ώστε να περάσουν από επιτροπή, η οποία θα επανεκτιμήσει το βαθμό αναπηρίας τους. Θέλουμε να ενημερώσουμε τα μέλη μας του Νομαρχιακού Συλλόγου ΑΜΕΑ Νομού Καβάλας, όσο και όσους ενδιαφέρονται να περάσουν επιτροπή από την ΚΕΠΑ, τη λεγόμενη την επιτροπή όπου συστάθηκε στο ίδρυμα του ΙΚΑ, στις εγκαταστάσεις του ΙΚΑ, όσον αφορά τη διαδικασία υποβολής των δικαιολογητικών του προελέγχου, όπως ξέρουν όλοι και όπως ονομάζεται μέχρι και στιγμή, αυτή τη στιγμή. Η διαδικασία ήταν να ζητάνε ραντεβού ώστε να κληθεί αυτό το ραντεβού και να καταθούν τα δικαιολογητικά σε έναν 1,5 μήνα από τη στιγμή που το ζητούσε ο κάθε ενδιαφερόμενος. Από σήμερα η διαδικασία αυτή απλουστεύεται. Όποιος έχει τα δικαιολογητικά της αναπηρίας στο αίτημα, δηλαδή την έκθεση και τις εξετάσεις με τις οποίες πιστοποιείται η αναπηρία, μπορεί ανά πάσα στιγμή να προσέλθει στο γραφείο 20 του ΙΚΑ, στην Επιτροπή ΚΕΠΑ, να καταθέσει τα δικαιολογητικά του, ώστε με αυτόν τον τρόπο να γλιτώσει και να επισπευθεί η διαδικασία του 1 με 1,5 μήνα όπου ήταν μέχρι και σήμερα, ώστε να καταθέσει αυτά τα χαρτιά, τα δικαιολογητικά. Άρα η διαδικασία απλουστεύεται, συντομεύεται 1 με 1,5 μήνα τουλάχιστον και από εδώ και πέρα θα περιμένει μετά μόνο να τον καλέσει η Επιτροπή ώστε να περάσει και να εξεταστεί από την Επιτροπή της ΚΕΠΑ. Βέβαια τα προβλήματα δεν σταματούν εδώ, προβλήματα υπάρχουν πολλά, οι καθυστερήσεις είναι μεγάλες ούτως ή άλλως, υπάρχουν άτομα που περιμένουν και 6 και 7 μήνες με κομμένες συντάξεις και επιδόματα. Προσπαθεί η διαδικασία να απλουστευτεί, είναι κάτι που ξεκίνησε το Σεπτέμβριο όπως όλοι γνωρίζουμε. Υπάρχουν οι υποσχέσεις και η διαδικασία από τα κεντρικά στην Αθήνα όσο και από το Υπουργείο Εργασίας όπου συνομιλούμε σχεδόν κάθε εβδομάδα και προσπαθούμε να δώσουμε και εμείς κάποιες λύσεις, να προτείνουμε πράγματα ώστε να απλουστευτούν αυτές οι διαδικασίες. Πιστεύουμε ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα ρολάρει κανονικότατα αυτή η διαδικασία που μέχρι και σήμερα χωλαίνει. Πιστεύουμε ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Θέλουν όμως ένα μικρό περιθώριο υπομονής όλων όσων ενδιαφέρονται να περάσουν επιτροπές. Βέβαια σε όλους τους ανθρώπους αυτή η υπομονή έχει εξαντληθεί γιατί οι καθυστερήσεις είναι μεγάλες. Το ΙΚΑ βοηθάει από την πλευρά του όσο μπορεί. Έχουμε συνεργασία με τις υπηρεσίες του ΙΚΑ, με την Διευθύντρια αλλά και με την Επιτροπή Υποβολής των Δικαιολογητικών και καλώς εχόντων των πραγμάτων, με λίγο καλή πίστη, το επόμενο χρονικό διάστημα τα πράγματα ίσως βελτιωθούν προς το καλύτερο.